Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές, Star Βορείου Ελλάδος, και σήμερα Παρασκευή με τις παρεμβάσεις. Έχω την αίσθηση με ιδιαίτερα και σημαντικά θέματα. Έχουμε ένα πολύ έντονο Σαββατοκύριακο, έχουμε σημαντικές επισκέψεις. Υποψήφιοι ευρωβουλευτές θα βρεθούν στη Δράμα από τη Νέα Δημοκρατία την Κυριακή. Έχουμε τις εκδηλώσεις για την μάχη στο οχυρό, την πραγματικά αυτήν ηρωική πράξη των Ελλήνων το 40. Έχουμε συνέδρια, εκδηλώσεις πολλές και σημαντικές, όχι μόνο στη Δράμα και στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των σημαντικών γεγονότων φυσικά η παρουσία στη Δράμα και του Δημήτρη Παπατολίδη, είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Με τη Λαϊκή Συσπήρωση, που στηρίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κύριε Παπατολίδη, τι κάνετε? Καλά. Σήμερα είχατε σειρά επαφών στη Δράμα. Πρέπει να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Παπατολίδης είναι δραμηνός. Η καταγωγή είναι από την Πλατανιά. Και από την Πτελέα. Και από την Πτελέα, δηλαδή Κηφόρο, από τον ευρύτερο Δήμο Παρανεστίου, περιοχή Νικηφόρου, την ευρύτερη παλιά περιοχή εκεί. Και για πρώτη φορά υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Για πρώτη φορά, εντάξει, ούτως ή άλλως το προηγούμενο διάστημα μέσα στο κίνημα, μέσα από τους... δεν το κρύβουμε εμείς, ξέρετε, δεν λέμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, γιατί έχουμε παραγεμίσει ανεξάρτητους σε αυτόν τον τόπο. Άμα και κάνουν και κόμμα πρέπει να πάρουν 70% στις εκλογές. Δραστηριοποιούμασταν όλα οι φίλοι και τα μέλη του ΚΚΕ και εγώ μέσα από εκεί, οπότε την περιοχή τη γνωρίζουμε και σαν κόμμα τη γνωρίζω και εγώ προσωπικά, ούτως ή άλλως είμαι από εδώ. Σήμερα είχαμε μια ευκαιρία να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό που είναι πραγματικότητα, αυτό που βιώνουν και οι εργαζόμενοι και ο λαός της Δράμας σε δύο κρίσιμους τομείς, κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερα κρίσιμους για την περιοχή της Δράμας. Γιατί το δασαρχείο της Δράμας και το δάσος της Δράμας είναι, παλιότερα ξέρουμε ότι ήταν, νομίζω, το μεγαλύτερο δασαρχείο της Ελλάδας. Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα. Και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα. Με πολλά προβλήματα. Με πολλά προβλήματα. Αναδείχθηκαν αυτά ακριβώς τα προβλήματα σήμερα και από την επίσκεψη και με τους εργαζόμενους και με τον αναπληρωτή δασάρχη που συζητήσαμε. Προβλήματα που τα βιώνει ο κόσμος μας πώς. Κάποτε τα δάση, ειδικά πάνω, Καράντερα, Ελατιά κτλ., ήταν ένας οικονομικός πνεύμονας μέσα στα άλλα, δηλαδή και από την υλοτομία και από την γενικότερη παραγωγική δραστηριότητα, αν θέλετε, και μια επισκεψιμότητα μεγαλύτερη υπήρχε από τον κόσμο. Σήμερα η κατάσταση που υπάρχει, για παράδειγμα, κάποιος δεν μπορεί να προσεγγίσει την Ελατιά, είναι ο δρόμος κλειστός και αφορά την περιφέρεια, γιατί τα κονδύλια είναι κυριολεκτικά μηδενικά. Το δασαρχείο έχει μείνει, ένα μεγάλο κομμάτι του προσωπικού δεν είναι μόνιμο, με ό,τι σηματοδοτεί, γιατί μόνιμες θέσεις, ξέρετε, σημαίνει και μεγαλύτερη εμπειρία και δίκευση και ικανότητα. Παίρνουν έναν άνθρωπο τώρα 8 μήνες μετά τον απολύουν, μέχρι να μάθει τη δουλειά, περνάει ένα διάστημα. Και σε προσωπικό. Και υπάρχει ανταποδοτικότητα, το δασαρχείο παράγει πλούτο δηλαδή. Όχι το απλά. Ναι. Παράγει πλούτο, αλλά δεν έχει την αντίστοιχη υποστήριξη. Όπως το λέτε, το δασαρχείο όχι απλά παράγει, δεν είναι απλά ανταποδοτικό. Η αναλογία αυτών που παράγει το δασαρχείο με αυτά που εισπράττει ως κονδύλια που αφορούν το λαό, για παράδειγμα, αν το δασαρχείο έχει κονδύλια, τα ξύλα μπορεί να τα μοιράζει σε περισσότερο, να έχει μεγαλύτερο ποσότητα ξύλων που μοιράζει στον απλό κόσμο. Αυτά που υλοτομεί έτσι μαζί με τις συνεταιριστικές ενώσεις των υλοτόμων. Λοιπόν, για κάθε ένα ευρώ που βγάζει το δασαρχείο, εισπράττει μισό από το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αντί αυτά τα λεφτά, να το πούμε, τουλάχιστον να ήταν αυτά που θα δίνονταν ανταποδοτικά. Και δεν αφορά μόνο το ανταποδοτικό, γιατί όταν πας σε μια περιοχή, λες, προσκέφτομαι και τον πληθυσμό πάνω. Σκέφτομαι και την προστασία του δάσους. Σκέφτομαι καταρχάς το δάσος της Δράμας. Όταν έχουμε ένα από τα 5 παρθένα δάση της Ευρώπης, για παράδειγμα, πρέπει να είναι επισκέψιμο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Οι υποδομές που υπάρχουν πάνω, οι παλιές υποδομές που είχαν να ενισχυθούν στο δασικό χωριό, να μπορούν νέοι άνθρωποι, να μπορούν άνθρωποι με ειδικά προβλήματα να το επισκέφτονται, είναι πραγματικά μια ομορφιά, είναι ένα διαμάντι που καταστρέφεται και παραγωγικά και από αυτή τη σκοπιά την τουριστική που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να δώσει και μια ζωντάνια εκεί πάνω στον κόσμο. Και να αναδειχθεί περισσότερο, θα έλεγα, κύριε Παπατολίδη, γιατί βέβαια το συζητάμε τώρα εμείς, Δραμηνοί κιόλας, το ξέρουμε. Πόσοι το ξέρουν στον Ομό Σερών, ας πούμε, ναι, ότι υπάρχει παρθένο δάσος Ελατιάς, ας πούμε. Ναι, κανονικά. Και εγώ σας λέω ότι θα μπορούσε, λένε, και υπάρχουν και προβλήματα με παιδιά, με δυσκολίες, με οικογένειες. Θα μπορούσαν να υπάρχει προγράμματα στα σχολεία να ανεβαίνουν πάνω. Πέρα από τη σχολή της Δασοπονίας και στις υπόλοιπες σχολές. Καταρχάς με τον νέο κόσμο. Να έρθει σε επαφή με τη φύση, με αυτόν τον τεράστιο πλούτο, το φυσικό. Να μάθουμε τον τόπο πρέπει, μας. Να μάθουμε τον τόπο. Αυτονόητα πράγματα λέμε. Αυτό, πραγματικά συζητάμε σήμερα για τα αυτονόητα. Απαιτείται δρόμος όμως. Για να πας, ο δρόμος βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε, αλλά σας λέω τώρα με τα χιόνια πέσανε τα δέντρα.
πλακώσανε τα χιόνια από πάνω. Άμα δείτε τις φωτογραφίες πώς είναι η κατάσταση μετά τις καλωτίες, κυριολεκτικά δεν, από το Καριώτη πάνω που λέμε, δεν έχεις πρόσβαση στο δασικό χωριό. Εσείς τι προτείνετε τώρα πάνω σε αυτό, γιατί το δασαρχείο είναι κομβικό? Λοιπόν, εμείς καταρχάς βάζουμε το ζήτημα το εξής, για να σας δώσω ένα στοιχείο, γιατί καμιά φορά συζητάμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είχε το τραγικό κονδύλι από πριν, στον προϋπολογισμό του 17-18, των 850.000 ευρώ για τη συντήρηση των δρόμων που ανήκουν σε αυτήν. Το ποσό είναι τραγικά μικρό. Δεν αντιστοιχεί ούτε στα 5.000 για αυτόν τον δρόμο πάνω. Φέτος το ποσό αυτό έπεσε στις 580.000 ευρώ. Μειώθηκε δηλαδή κατά 30% περίπου. Το πρώτο ζήτημα, και δεν αντέδρασε κανείς, το κατέβασε έτσι, γιατί λέει αυτά είναι τα κρατικές δαπάνες, δεν υπάρχουν άλλα, αντί να διεκδικήσει τους πόρους που πρέπει να έχει για να συντηρήσει το δίκτυο. Το οποίο δίκτυο από τη στιγμή που ανήκει εκεί είναι κρίσιμη σημασία και για το δάσος και για την πυροσβεστική και έτσι, για συνολικά τέτοια συμπεριοχή. Επίσης έδωσε ένα πολύ μικρό κονδύλι στο δασαρχείο. Εμείς το πρώτο που ζητάμε είναι άμεση αύξηση, τουλάχιστον διπλασιασμό των δαπανών για το περιφερειακό δίκτυο, τουλάχιστον για να μπορείς να ανταποκριθείς στα στοιχειώδη. Αυτό δεν λύνει το ζήτημα που σας λέμε τώρα για με τον διπλασιασμό συνολικά στην περιφέρεια. Δεύτερον, εδώ και τώρα πρέπει να υπάρξουν τα κατάλληλα μηχανήματα και αρμοδιότητες στο δασαρχείο για να μπορούν να κάνουν διάνοιξη όχι μόνο αυτόν τον δρόμο, τον δασικό δρόμο που είναι κρίσιμο για την πυρόσβεση το καλοκαίρι. Το να έχουμε δασικούς δρόμους πέρα από μένα σαν πολίτη. Υπάρχει εδώ και το ένα το άλλο. Να σας δώσω τώρα από την πυροσβεστική μετά που πήγανε. Μας αν δεν είναι σωστοί οι δρόμοι, δηλαδή δεν θα υπάρξει πυρόσβεση. Δεν θα υπάρχει πυρόσβεση. Θα καεί το δάσος. Θα καεί το δάσος. Και ξέρετε, αυτά είναι κρίσιμα γιατί πολλές φορές λέμε το πιο απλό που δεν ξέρουμε. Αν σηκωθεί ένα αεροπλάνο, γιατί δεν μπορεί να πάει ένα μέσο. Το αεροπλάνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά που λέμε τα επίγεια μέσα. Το αεροπλάνο σβήνει. Σβήνει. Ακριβώς. Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά. Μετά το τραγικό του στο μάτι. Στο μάτι που αναδείχθηκαν και έχουμε γίνει γνώστες. Λοιπόν, στο οποίο μάτι είχαμε κάνει ερώτηση ένα μήνα πιο πριν και μας λέγανε όλα είναι τέλεια από την κυβέρνηση. Μην ανησυχείτε, ποτέ δεν υπήρξε τόσο κατάλληλο σχέδιο. Εμείς λοιπόν αυτά τα ζητήματα, αυτά θεωρούμε τα κρίσιμα ζητήματα για τη ζωή του ανθρώπου. Την προστασία, δηλαδή πέρα από την υγεία και την παιδεία, την προστασία της ζωής του συνολικότερα, είτε αφορά την αντιπλημμυρική είτε την αντιπυρική προστασία, το γεγονός να έχει πρόσβαση στα μεγάλα φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας, όπως είναι το δάσος του Φραχτού κτλ. Για Λατιά, όλη αυτή η περιοχή που είναι πανέμορφη, είναι ένα αριστούργημα για τη χώρα μας, για το λαό μας και πρέπει να το γνωρίσει και να έχει πρόσβαση. Αυτά λοιπόν θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή και σε προσωπικό και σε μέσα. Γιατί ορισμένα παλιώνουν και στο γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι τώρα λένε, ας πούμε, ότι μπορούν, εγώ σου δίνω βενζίνη για 70 χιλιόμετρα. Μα για να πάει ο άλλος θέλει 70 χιλιόμετρα πάνω. Δηλαδή οι νόμοι αυτοί δεν μπορούν να αφορούν. Πρέπει να είναι και κοντά στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν αφορούν περιαστικά δάση. Δεν αφορούν. Κύριε Παπατολίδη, θα πρέπει όταν υπάρχουν ασθενοφόρα, ας πούμε, να υπάρχουν οδηγοί. Όταν υπάρχουν οδηγοί να. Υπάρχουν ασθενοφόρα. Συνήθως όταν υπάρχουν ασθενοφόρα δεν υπάρχουν οδηγοί και όταν υπάρχουν οδηγοί δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Το λέτε τόσο πετυχημένα. Πριν 2-3 εβδομάδες είμαστε στο κέντρο υγείας Παρανηστίου που υπάρχει ασθενοφόρο και δεν υπάρχει οδηγός. Πάντα έτσι γίνεται. Και μας έλεγαν οι γιατροί ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί κόσμος. Απλά πράγματα. Επίσης, δηλαδή. Φίλος τηλεδιατής λέει τι γίνεται με τα δέντρα, την παράνομη λωτομία. Επίσης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο πριν. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής ζήτημα στην περιοχή μας, πρέπει να το σκεφτούμε. Καταρχάς υπάρχει φυσικά ένα κομμάτι της παράνομης υλοτομίας που αφορά όχι μικρούς, δεν αφορά τον Κοσμάκη. Υπάρχει ένα κομμάτι του Κοσμάκη ο οποίος κόβει για το σπίτι του λίγο παραπάνω, γιατί φέτος ήταν και το κρύο παραπάνω, αντί για τους 7 τόνους, τους 5 έκοψε 8, ξέρω εγώ, υπάρχει και αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που εμπορεύεται. Αυτό φυσικά δεν το συζητάμε. Γιατί το λέω, γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι η περιοχή μας που θεωρείται, η οποία έχει πέρα από το δάσος πάνω, έχει το μοναδικό κοίτασμα σε εξόριξη πετρέλαιο σε όλη την Ελλάδα, το κοίτασμα του Πρίνου. Περνάει ήδη ένας αγωγός και θα περάσει λίγο δεύτερος. Είναι η πρώτη περιοχή με στοιχεία σε όλη την Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που λέμε ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή στην πρόσβαση του πληθυσμού σε μέσα θέρμανσης. Έχουμε το μεγαλύτερο σε μια περιοχή που είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ είναι ενεργειακό κέντρο, λέει. Ενώ είναι ενεργειακό κέντρο και ενώ δεν είναι Κρήτη. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, η θερμοκρασία μας είναι σχεδόν θερμοκρασία κεντρικής Ευρώπης σε πάρα πολλά μέρη. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το στοιχείο, είναι απαράδεκτο, είναι συναγερμός, πρέπει να ξεσηκωθεί ο πληθυσμός. Και δηλαδή, δεν γίνεται. Και όταν συζητάμε και στην περιφέρεια ή στο Δήμο, είναι ανταποδοτικό να πω: εγώ θέλω να περνάει εγώ, αλλά ο πληθυσμός μας θα έχει εδώ και τώρα φυσικό αέριο και με καλύτερους όρους. Και θα έχει δυνατότητα ο φτωχός αγρότης, ο φτωχός άνθρωπος με μια επιδότηση, με ένα πρόγραμμα να μπορεί να βάλει και φυσικό αέριο. Γιατί δεν είναι το θέμα, είναι και η κατάσταση. Είναι κάποια χιλιάδες ευρώ. Άρα λοιπόν είναι απαράδεκτο και καθυστερεί σε αυτό. Είναι απαράδεκτο ότι έχει περιοριστεί
η δημόσια αλληλοτιμία. Δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν δίνονται λεφτά στο δασαρχείο, δίνονται λιγότερα ξύλα για τον πληθυσμό. Και μάλιστα υπήρξαν περιοχές στην Ξάνθη, για παράδειγμα, που τους κόπηκε αυτό το δικαίωμα. Άρα, δεν γίνεται με παραπάνω κρύο, με αύξηση της τιμής του πετρελαίου, με αυτή την κατάσταση που υπάρχει και βιώνει ο κόσμος, όλοι το βιώσαμε φέτος, όλοι μετράγαμε, όλοι πάμε στα σπίτια μας και κοιτάμε πόση ώρα θα το ανάψουμε, ειδικά με το φετινό κρύο, να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Ειδικά για την περιοχή μας είναι κρίσιμο και πρώτο ζήτημα να θερμαίνει το κόσμος, γιατί εδώ κυριολεκτικά πεθαίνει. Τι άλλες συναντήσεις, κύριε Παπατουλίδη, σήμερα? Σήμερα πήγαμε στην Πυροσβεστική, αυτό είχε το πρόγραμμα μετά την επίσκεψη στο δασαρχείο. Ενημερωθήκαμε εκεί για την κατάσταση που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα. Εντάξει, υπάρχει μια μείωση των κενών κατά βάση με μη μόνιμες προσλήψεις, αυτό που λέμε με πενταετής κτλ. Εμείς επιδιώκουμε αυτός ο κόσμος να γίνει μόνιμος, γιατί καλύπτει αυτό που λέμε σταθερές ανάγκες, είναι απαραίτητο για τον κόσμο να είναι μόνιμος και από την πλευρά ότι πάντα είναι σε κρεμότητα αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί να βγει μια άλλη κυβέρνηση και να πει: εγώ καταργώ τους πενταετής και να τους απολύσει και να έχουμε ξανά τα προηγούμενα κενά. Βάλαμε και εμείς την ανησυχία που έχουμε, ειδικά δεν νιώθουμε εμείς, ξέρετε, καμία εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει η κυβέρνηση και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι είμαστε πανέτοιμοι. Και επειδή και φέτος ακούγεται ότι φέτος είχαμε βροχές, θα είμαστε καλύτερα, έχουμε το παράδειγμα της Τροφιλιάς τώρα στην Πελοπόννησο. Είχαμε προχθές μια φοβερή πυρκαγιά εκεί. Είχαμε μια μικρή πυρκαγιά στη Δράμα, αλλά έκαψε 500 στρέμματα στη Ζαρκαδιά. Όταν λοιπόν έχεις όλα αυτά τα στοιχεία. Εμείς κρούμε το κόδωνα του κινδύνου, λέμε εδώ και τώρα ότι και οι προσλήψεις σε προσωπικό πρέπει να γίνουν και πυροσβεστικά οχήματα και βάζουμε και ορισμένες πλευρές που πρέπει να τις δούμε και στην τοπική διοίκηση. Για παράδειγμα, σε περιοχές που υπάρχουν περιαστικά δάση, πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση και του πληθυσμού και να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που εντάσσει τον πληθυσμό. Γιατί είχαμε την τραγωδία στο Μάτι. Και στη Δράμα, εντάξει, κατά βάση αφορά το μεγάλο δάσος που έχουμε έξω, αλλά θα δώσω ένα παράδειγμα ότι υπάρχουν περιοχές και στον αστικό ιστό υπάρχουν σημεία, εκεί κοντά στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο είναι ζήτημα. Στην Καβάλα το παλιό, άμα πάρει φωτιά, είναι το μισό οικισμός μέσα στο δάσος. Έτσι, δηλαδή μπορεί να μην έχει υπάρχει μεγάλα δάση, αλλά σε με έναν δρόμο διαφυγής. Έτσι, με έναν δρόμο. Κυριολεκτικά εκεί θα υπάρξει εκεί μπορεί να ζήσουμε τέτοια. Άρα λοιπόν χρειάζεται εδώ και τώρα αυτά τα ζητήματα να δεχτούν. Μπαίνετε πάντως σε ζητήματα, κύριε Παπαντολίδη, είναι εντυπωσιακό αυτό. Μπαίνετε σε ζητήματα που συνήθως ακούμε σε επίπεδο περιφερειών για τα μεγάλα έργα, τα εμβληματικά έργα, τις εμβληματικές στοχεύσεις, ναι. Το πώς θα αλλάξει η ροή των πραγμάτων σε έναν τόπο, το πώς θα γίνουν μεγάλες γέφυρες, μεγάλοι οδικοί άξονες. Εσείς λέτε να δούμε και λίγο την καθημερινότητα. Κοιτάξτε, το εμβληματικό ζήτημα είναι ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και κεγόμαστε και πνιγόμαστε. Αυτό είναι εμβληματικό και ορολεκτικά με την αρνητική έννοια εμβληματικό, καταλαβαίνετε με την ένταση που έχει. Ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και οι κοινωνικές, οι απλές ανθρώπινες ανάγκες είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Και αυτό είναι η πολιτική, αυτό που εμείς λέμε των λίγων. Εδώ στηρίζονται από την περιφέρεια μεγάλα έργα. Σου λέει, θα στηρίξω τον κάθετο αγωγό διασύνδεση με τη Βουλγαρία. Θα στηρίξω τις πρωτές εξέδρες στον Εύρο. Και λέει ο άλλος, ή τον ΤΑΠ που όλοι πανηγυρίζαν. Να σας πω ποιο είναι το αποτέλεσμα για τον ΤΑΠ. Δεν είμαστε κατά του να γίνει αγωγός. Σας είπα πριν, η όρη μας είναι ο κόσμος, ο πληθυσμός να έχει πρόσβαση και να έχει φτηνό αέριο. Λέτε για το πόπολο τι γίνεται εδώ. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι η ουσία. Εκεί είναι το ψωμί. Γιατί το να υπάρξει ένα έργο το οποίο συνολικά θα δώσει 110 θέσεις εργασίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Ενώ είναι έργο δισεκατομμύριων, δεν λέμε να μην γίνει αυτή τη στιγμή που δεν θα δώσει θέσεις εργασίας, να πείτε, εκ των υστέρων. Θα δώσει την περίοδο της κατασκευής μετά, αλλά δεν θα. Ούτε φυσικό αέριο θα δώσει, λέτε. Μα αυτό είναι το θέμα. Και στη συμφωνία δεν ήταν. Άρα λοιπόν διεκδίκηση εδώ και τώρα των έργων που θα δώσουν και αφορούν την πραγματικότητα και τη ζωή του κόσμου. Στη Δράμα το ζήσαμε φέτος, στις πλημμύρες που είχαμε από την περιοχή του Νευροκοπίου και μέχρι κάτω. Και στην Καβάλα, στον Έστω. Το ζούμε κάθε χρόνο στον Εύρο. Σε εμάς οι πλημμύρες πλέον στην περιοχή στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι φυσικό φαινόμενο, δεν είναι ακραίο φαινόμενο. Κάθε χρόνο έχουμε 7 ή 8 πλημμυρικά φαινόμενα. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοιο ζήτημα, δεν μπορεί να πάμε και να λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει λεφτά, γιατί σου λέει το έργο ποιος θα το έχει μετά. Δεν το παίρνει κανένας μεγάλο επιχειρηματίας να ταρπάζει. Είναι έργο που δηλαδή. Δεν έχει μελέτη βιωσιμότητα στο έργο. Έτσι το ονομάζουν. Καλά, είναι βιώσιμο. Βιώσιμο για το λαό είναι, βιώσιμο για να κάνει να ταρπάζει. Απ' την άλλη, όμως, δίνεται γεωθερμία στον Έστω σε μεγάλους ομίλους και παίρνουν εργαζόμενους με 500 ευρώ και το χρηματοδοτούμε εμείς οι φορολογούμενοι από τις τσέπες μας, γιατί το έργο έγινε με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έχουν πληρώσει οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Και έρχεται ο άλλος, παίρνει όλη τη γεωθερμία, δεν τον παίρνουν οι αγρότες στον Έστω. Την παίρνουν συγκεκριμένοι όμιλοι από την Ελλάδα και τη Γερμανία, κονομάν και παίρνουν εργαζόμενους με έσημα ΟΓΑ, εργόσημα,
Έτσι. Άρα λοιπόν τα μεγάλα έργα για μας είναι τα έργα τα οποία προστατεύουν τη ζωή, δημιουργούν θέσεις εργασίας, βελτιώνουν άμεσα, αποσοβούν τον κίνδυνο σε τέτοια φαινόμενα όπως είναι τα αντιπλημμυρικά, τα αντισημικά. Και να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, επειδή κάναμε μια εκδήλωση που κατά τη γνώμη μας θα την κάνουμε και στη περιοχή της Δράμας. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή, γιατί στο Παρανέστη έγινε η παρέμβαση, για να μην έχουμε πρόβλημα. Και λέω, επειδή είμαι από την περιοχή, και η γέφυρα της Μαρμαριάς πρέπει να ελεγχθεί. Λοιπόν, όλες οι γέφυρες που χτίστηκαν πριν το 80 και το 90 δεν είχαν υδραυλικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι από τα φαινόμενα αυτά, γιατί τέτοιο φαινόμενο είχε λίγο πολύ και η γέφυρα του Παρανεστίου, μπορεί να έχουμε τα επόμενα χρόνια σοβαρά προβλήματα. Και δεν υπάρχει καμιά αρμόδια υπηρεσία. Δείτε τώρα τι γίνεται στην Καβάλα. Παλάκι ο ένας στον άλλο. Ποιος θα κάνει τη γέφυρα, δεν ξέρω εγώ τελικά, τίποτα. Βγάλατε άκρη γιατί είναι ένα θέμα ευρύτερα που αφορά όχι μόνο την περιφέρεια, αφορά, έχω την αίσθηση, όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι ένας κεντρικός δρόμος. Βγήκε άκρη τελικά πιανού είναι η γέφυρα. Όχι, ακόμα υπάρχει το μπαλάκι. Δήμου λένε κάποιοι. Ναι, κάποιοι λένε του Δήμου. Ο Δήμος λέει δεν έχουμε την κατάλληλη τεχνική υπηρεσία. Λέει, έχει στείλει ένα κείμενο στο ΔΕΗ. Η περιφέρεια λέει καμία σχέση εμείς. Το περιφέρεια λέει καμία σχέση εμείς. Το ζήτημα είναι ότι κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να υπήρχε συγκροτημένος ελεκτικός μηχανισμός. Παλιότερα υπήρχε η λεγόμενη δημόσια υπηρεσία ελέγχου, όπως το λέγανε ΔΣΕ κτλ. Οι οποίες έχουν μπαραλιαστεί, δεν υπάρχουν πλέον. Και στην ουσία δεν γινόταν ποτέ αυτό που λέμε επιθεώρηση του έργου. Όλα τα έργα. Όλα τα έργα, είτε αντισεισμικά είτε αντιπλημμυρικά, πρέπει να ελέγχονται μετά από μία δεκαετία. Να ξεκινά, τουλάχιστον. Να ξεκινάει ένας έλεγχος για να δουν αν σήμερα στις συνθήκες που υπάρχουν είναι ασφαλή, είναι αυτά που πρέπει. Αυτό εμείς βάζουμε, ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίος φορέας κατασκευών που θα έχει την ευθύνη κανονικά της μελέτης. Όταν πας στον εργολάβο και όταν δεν ελέγχει τη μελέτη. Για τη γέφυρα στην Κομωτινή ακόμα ψάχνουν να βρουν τη μελέτη που έπεσε. Και πρέπει να πούμε. Ακόμα ψάχνουν τη μελέτη. Άρα εκεί παίζονται άλλα συμφέροντα. Ότι ακόμη και στην καπιταλιστική Ιταλία. Το κράτος έχει πάρα πολύ μεγάλο έλεγχο και μπορώ να το πω έτσι και ρόλο στην κατασκευή μεγάλων έργων. Βέβαια δηλαδή, και εκεί είχαμε φαινόμενα, ναι, έτσι και εκεί έπεσε γέφυρα, Γένοβα. Ελέγχονται παντού δηλαδή. Δεν είναι εξυπακούεται ότι από κάποιον πρέπει να ελεγχθεί για να είναι ασφαλής. Εδώ τώρα δεν είναι θύμα γιατί ήταν θαύμα. Εδώ υπάρχει μπαλάκι από τον ένα στον άλλον. Ποιος θα έχει την ευθύνη του ελέγχου. Άρα υπάρχουν και πολλά προβλήματα στις υποδομές, κύριε Παπαδόπουλο. Τεράστια κατά τη γνώμη μας. Με την έννοια ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε υπόψη καταρχήν τη βελτίωση και του επαρχιακού δικτύου που είναι κρίσιμο και το γεγονός, ας πούμε, αυτό που σας είπα, της ασφάλειας των υποδομών που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά γέφυρες. Εντάξει, τα τούνελ είναι σύγχρονα στην περιοχή μας, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Αλλά κατά τη γνώμη μας αυτά είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Συν το γεγονός ότι δεν έχουμε γίνει πλην, νομίζω, ορισμένοι δήμοι με προγράμματα που υπήρξαν, δεν έχει γίνει αντισεισμικός έλεγχος και στα δημόσια και στα ιδιωτικά κτίρια. Καταρχάς πρώτα στα δημόσια. Που θα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο σεισμογενής, η τρίτη πιο σεισμογενής χώρα σε διεθνές επίπεδο. Και θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει σε έλεγχο στον πρωτοβάθμιο τουλάχιστον. Λοιπόν, στη Σαμοθράκη είχαμε έναν τεράστιο επίσης σεισμό. Ναι. Δεν λέμε τώρα, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε. Μα δεν τα λέμε απλά, για να τρομάξουμε. Απλά στη γειτονιά μας γίνονται, ναι, αυτά. Απλά αυτά είναι ζητήματα, λέμε, μαζί με το ζητήματα της υγείας και της παιδείας που είναι κρίσιμα. Γιατί και με τα ζητήματα της υγείας στο νομό μας έχουμε τεράστια ζητήματα. Και δεν είναι μόνο το νοσοκομείο που πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι δεν γίνεται στο νομό που έχει το πρώτο νομό. Γνωρίζετε την κατάσταση. Πρώτο νομό, θα σα πω εγώ ένα ζήτημα καινούριο που δεν αφορά μόνο τις ελλείψεις που έχουμε τώρα. Καινούριο με ποια είναι, ότι πρέπει να παίρνει υπόψη επιστημονικά δεδομένα. Είμαστε ο πρώτο νομό σε καρκίνο. Δυστυχώς. Από τη στιγμή που έχει αυτό πρέπει να έχει ογκολογική κλινική. Τέλος. Και πρέπει να έχει και από τις καλύτερες ογκολογικές κλινικές. Αυτό θα πρέπει να το παλέψουν όλοι οι φορείς. Πώς μπορεί να γίνει, κύριε Παπαδόπουλο. Αυτό πρέπει να το παλέψουν. Βλέπω ερωτήσεις στη Βουλή, τοποθετήσεις σε επιτροπές της αρμόδιας της Βουλής, στήριξη, θα έλεγα, όλου του πολιτικού συστήματος της Δράμας και της ευρύτερης περιφέρειας. Λέει ο Υπουργός, κοντά είστε στην Καβάλα, να πηγαίνετε στην Καβάλα ή στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τώρα απαιτείται και μια μελέτη, δηλαδή. Πρέπει να δώσει και κάποια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι απαραίτητο. Όμως το συζητάμε 3 χρόνια. Ας ψάξουν τα στοιχεία της ελληνικής καρκινικής εταιρείας και τα λοιπά. Δηλαδή να ψάξουν τα στοιχεία από τους ίδιους καρκινοπαθείς για να... Λειτουργεί λίγο και το σύστημα εκεί πέρα, στα σύνορα είναι. Να σας πω, όσο δεν αντιδράει ο κόσμος κυριολεκτικά, όσο θεωρούν ότι σε έχουν στο χεράκι και δεν κάνεις τίποτα και δυστυχώς και ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου που λέει εύκολα, και εγώ δεν λέω, μπορεί να βγει ένας βουλευτής και να τον εννοεί για το όνομά του, αλλά πρέπει να συγκρουστεί με τη λογική των περικοπών των προϋπολογισμών από τα μνημόνια, για παράδειγμα. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος θα μειώνω 40% τον προϋπολογισμό στην υγεία πριν 6 χρόνια και αυτή η κυβέρνηση πέρσι μείωσε 10% του προϋπολογισμού στα νοσοκομεία, πώς θα φτιάξει καινούριες κλινικές. Εδώ μειώνουν τις δαπάνες, πρέπει να πούμε, για τα παιδιά που έχουν σύνδρομο Down ή οτιδήποτε. Δηλαδή,
Πλέον φτάσαμε σε όρια τρέλας, δεν είναι. Μειώνει τις δαπάνες αυτές. Κλείνει το μοναδικό ρευματολογικό γραφείο που υπήρχε στην Ανατολική Μακεδονία, γιατί δεν ήταν κλινική. Υπήρχε ένας ρευματολόγος στην Καβάλα και μένουμε χωρίς ρευματολόγο, όταν στην εποχή μας οι ρευματολογικές παθήσεις είναι μάστιγα κυριολεκτικά, γιατί τις έχουμε ανακαλύψει. Παλιότερα απλά δεν τις είχαμε ανακαλύψει, έτσι. Επιπλέον, πέρα από αυτά τα ζητήματα, σε ολόκληρη την περιοχή της Προσοτσάνης δεν υπάρχει ένας παιδίατρος. Υπήρχε στο κέντρο υγείας, πήρε μετάφραση στην περιοχή του Παρανιστιού και δεν υπάρχει Προσοτσάνη, Ευρωκόπη, ένας παιδίατρος. Και πρέπει τώρα, όποιος δεν έχει λεφτά, να τρέχει στο νοσοκομείο, που στο νοσοκομείο πας και αρπάζεις ασθένεια και παίζει το νοσοκομείο το ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας, ενώ έπρεπε να είναι δευτεροβάθμια. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα για μας είναι ανάπτυξη. Αυτό θέλουμε να σας πούμε. Όταν λέμε ανάπτυξη, δεν εννοούμε τα ποσοστά των κερδών που μπορεί να είναι. Να εκτινάσονται τους δείχτες της οικονομίας να πηγαίνουν καλά, αλλά να το εισπράττουν λίγοι. Το ζήτημα είναι για μας είναι ανάπτυξη να υπάρχει και ένα καλό. Και η καθημερινότητα, καλός... λέτε. Μα αυτό είναι. Όταν ο λαός μας δεν έχει πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, όταν αγωνιά για το παιδί του, για την υγεία του κτλ. Αυτά τα ζητήματα είναι για μας ανάπτυξη. Αν δεν απαντηθούν αυτά για το λαό, και αυτά πρέπει να διεκδικήσει ο λαός. Και εμείς έχουμε δώσει δείγματα γραφής σε απλά πράγματα. Έχοντας κόντρα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που λέμε της πλουτοκρατίας, βλέπετε στο Δήμο της Πάτρας. Και θα φανεί σε επίπεδο. Φαίνεται παράδειγμα, πρέπει να πούμε, τον εκεί δήμαρχο, το ΚΚΕ ελέγχει και τον Δήμο της Πάτρας και τον Δήμο της Κεσαριανής. Πέντε δήμους ελέγχει, και του Χαϊδαρίου και της Ικαρίας και της Πετρούπολης. Αλλά στο Δήμο της Πάτρας, να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα, πώς συγκρουστήκαμε με το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο υποτίθεται απαγόρευε. Μια περιοχή που ήταν σκουπιδότοπος, την έκανε παρακό. Η μελέτη που πήγαινε του ιδιώτη κόστησε 300.000 ευρώ. Έκανε μελέτη και την έφτιαξε ο Δήμος μόνος του με λιγότερα από 10.000 ευρώ. Την έδωσε στους κατοίκους μέσα, έχει ποδηλατόδρομο, έχει παιδική χαρά, έχει γίνει πράσινο. Και τον κάνανε, τον τρέχαν στα δικαστήρια, εκτιματική υπηρεσία, γιατί καταπάτησε έκταση του ΤΑΙΠΕΔ συνείδητα και γιατί δεν έδωσε το έργο στον εργολάβο. Δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε όμως γιατί είχε έξω από το δικαστήριο 5.000 κόσμο που δεν είναι κομμουνιστές. Είναι απλός κόσμος που τι είπε. Έχουμε ένα δήμαρχο εδώ πέρα που δεν φοβάται να βάλει το κεφάλι στον τορβά και είναι μαζί με το λαό. Για να στηρίξει έτσι τα δικαιώματα. Θέλετε και την αυτοδιοίκηση, από όσο καταλάβαμε, ακριβώς, κύριε Παπατολίδη. Έτσι ακριβώς θέλουμε την αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι και το διακύβευμα, λέτε, των εκλογών. Στην ουσία, σήμερα για να κάνεις φιλολαϊκή περιορισμένη πολιτική, γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε, να το ξεκαθαρίσουμε και να και είμαστε. Δεν λέτε αυτοδιοίκηση, πρέπει να πω. Συνειδητά το λέτε διοίκηση. Γιατί είναι ένα κομμάτι του κράτους. Εννοείται ότι δεν νομοθετεί, ότι είναι ουσιαστικά το μακρύ χέρι του κράτους. Μα έχει περάσει, μα το έχετε ζήσει κι εσείς τόσα χρόνια που συζητάτε και με αυτοδιοικητικούς παράγοντες που λέμε. Περάσαν αρμοδιότητες. Ποιο είναι το κλασικό κόλπο? Περνάω τις αρμοδιότητες, παιδεία, σε λίγο στην υγεία, σε όλους τους τομείς και κόβω τα κονδύλια. Αυτό είναι. Κάνω σάκο του μπόξ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπράβο, και τα εισπράττει όλα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν βγήκαν όλοι αυτοί οι δήμαρχοι. Λέγανε ο προοδευτικός ο Καποδίστριας, προοδευτικός ο Κλισθένης. Δεν βγήκαν να συγκρουστούν και να πούνε ο Καλλικράτης πιο πριν ότι στην ουσία μας δίνουν αρμοδιότητες, δεν μας δίνουν λεφτά και στο τέλος θα λέμε στον κόσμο γιατί για να τα βγάλω πέρα πρέπει να βάλω, για παράδειγμα, τέλη ή να βάλω, ξέρω, να πληρώνεις για τα σκουπίδια που είναι και κατεύθυνση. Δεν συγκρούστηκαν με αυτά. Εμείς λέμε ότι με αυτά πρέπει να συγκρουστείς. Βάζαμε για παράδειγμα στο Δήμο της Πάτρας. Τώρα βάζουν, ξέρετε, θα έρθει ο κόσμος αντιμέτωπος με τις κατασχέσεις, όχι μόνο για την πρώτη κατοικία, και από τους Δήμους. Και εμείς στους Δήμους που είμαστε έχουμε πάρει απόφαση ότι δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο και καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή που δεν την φέρανε για ψήφιση. Να έχει το δικαίωμα ο Δήμος σε μικροφυλέτες, δεν λέμε σε όλους, στους μικροφυλέτες, στους άνεργους, στις ευπαθείς ομάδες, να μην κάνει κατασχέσεις. Και δεν το στήριξανε στη Βουλή. Να λοιπόν, γιατί οι δήμαρχοί μας όμως δεν θα εφαρμόσουν αυτό το μέτρο. Εμείς όπου και να βρεθούμε, αυτό το μέτρο δεν το εφαρμόσουμε για ευπαθείς ομάδες. Απ' την άλλη, στέλναμε εμείς, καταθέταμε στον προϋπολογισμό αύξηση των δημοτικών τελών για μεγάλες επιχειρήσεις, για μεγάλους ομίλους. Και μείωση των δημοτικών τελών και, πώς το λένε, κατάργηση των δημοτικών τελών για άνεργους και μικροσυνταξιούχους. Και μας το στέλναν πίσω και μας λέγανε την αποκεντρωμένη, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είστε κόντρα στη λογική του νόμου. Βέβαια, εντάξει, πάλι περιορίζαμε τα τέλη για τον κόσμο, αλλά θέλω να πω ότι θέλει σύγκρουση με αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Είναι αντιλαϊκό. Γι' αυτό λέμε για τοπική διοίκηση, χέρι του κράτους που βάζει, πώς το λένε, ταρπάζει από τους εργαζόμενους, ιδιωτικοποιεί, λέει, λατεί το εισόδημα. Θα περιμένατε και μεγαλύτερη αντίσταση, έστω κι αν είναι πολιτικοί οι οποίοι προέρχονται από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Κυρίως από τους χώρους του πάλε ποτέ δικομματισμού, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Είναι η πλειοψηφία των. Εμείς σήμερα. Μεγάλη πλειοψηφία των δημάρχων. Εμείς σήμερα σε κόσμο που μέχρι χτες. Εντάξει, προφανώς από κάποιους. Υπάρχουν. Δηλαδή, θα περιμένατε όταν τα 100 ευρώ που παίρναν χρηματοδότηση για έργα. Ναι. Γίναν 15-20. Μπράβο. Θα περιμένατε μια αντίδραση αυτή τη δεκαετία, 10 χρόνια. Παραπάνω. Και πέρα από τα λόγια, γιατί στις ανακοινώσεις υπήρξε κατά περίοδους, βεβαίως θα περιμέναμε. Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, έστω σε μικρούς Δήμους ίσως ήταν πιο εύκολο, αλλά στους μεγάλους Δήμους πρόκειται για στελέχη
των ίδιων των κομμάτων τα οποία ψηφίζαν στη Βουλή αυτά τα μέτρα. Δηλαδή δεν διαχωρίζαν τις θέσεις, έπρεπε να συγκρουστούν με τις επιλογές τους και δεν το κάνανε. Και σήμερα σας λέμε όμως ότι απ' την άλλη θεωρούμε ότι υπάρχει κόσμος και εμείς δεν βάζουμε τι κριτήριο μέχρι τι ψήφιζε ο άλλος, αν ψήφιζε Πασόκ, αν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, αν ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς καλούμε τον κόσμο με βάση τη στάση του απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, τη θέση που παίρνει σήμερα, αν καταλαβαίνει δηλαδή ότι θέλει σύγκρουση με αυτό το πράγμα, θέλει διεκδίκηση, να παλέψουμε μαζί. Στην Πάτρα που σας έδωσε το παράδειγμα, μέσα στο ψηφοδέλτιό μας είναι τεράστια συμμετοχή ενός κόσμου και υποψήφιων παλιότερων, οι οποίοι πήραν αποστάσεις με αυτή την κατάσταση, καταλάβανε, βγάλαν συμπεράσματα. Εμείς θεωρούμε, αν θέλετε, ότι για τον απλό κόσμο είναι λογικό. Και μια πόλη με πολλές δυσκολίες, πρέπει να πούμε, γιατί είναι τεράστιος ο Δήμος, είναι τεράστιο, τεράστια ενεργία, τεράστια προβλήματα και τεράστια προβλήματα και η πόλη. Έτσι ακριβώς. Είναι πανέμορφη μέρα, αλλά έχει πολλά προβλήματα. Ναι. Και στην περιοχή της Δράμας που έχουμε μετανάστευση, που έχουμε φτώχεια, τι συζητάμε τώρα. Εμείς λέμε ο κόσμος να κάτσει να σκεφτεί. Εδώ μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Τα άλλα όλα τα έχει δοκιμάσει. Να ενισχύσει τις δυνάμεις της Λαϊκής Συσπήρωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Αυτά που του λέμε μπορεί να τα βρει μέσα στην ίδια του τη ζωή και στην εμπειρία. Εμείς δεν του βγάζουμε λαγούς από τα καπέλα να του πούμε ότι θα σταλίσουμε, ούτε είμαστε σαν τον Πρωθυπουργό που λέγει θα χτυπάω τα ταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Τέτοια κοροϊδία δεν θα κάνουμε στο λαό. Τώρα κάποιοι χορεύουν πραγματικά και κάποιοι χτυπάνε τα ταούλια. Άλλοι χτυπάνε τα ταούλια και εμείς χορεύουμε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε εδώ με τον Δημήτρη Παπατολίδη. Είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, συνέχεια της σημερινής εκπομπής και στο δεύτερο μέρος εδώ μαζί μας ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Δημήτρης Παπατολίδης. Να υπογραμμίσουμε ότι ήρθε σήμερα στη Δράμα, είχε σειρά συναντήσεων και επαφών και στο Δασαρχείο και στην Πυροσβεστική και η συνέχεια της εκδήλωσης είναι την Κυριακή, από όσο γνωρίζω. Κύριε Παπατολίδη, θα πάτε προς το Τσάνι. Προς το Τσάνι την Κυριακή συνεχίζουμε. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση του ψηφοδελτίου μας του Δημοτικού. Με την Αιτοπούλη, την Κατερίνα που είναι υποψήφια δήμαρχος ακτινολόγος, η οποία είναι και από την περιοχή, έχει καταγωγή και από την περιοχή. Την προηγούμενη φορά δεν είχαμε καταφέρει. Τώρα έχουμε με καλές προϋποθέσεις. Κατεβάζουμε ψηφοδέλτιο και στην περιοχή της προς το Τσάνις. Ανακοινώσαμε. Σε τρεις δήμους πρέπει να πούμε, και στο, και στο Δοξάτου. Ναι, ανακοινώσαμε, όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα στο Δήμο του Δοξάτου. Το Σάββατο. Ναι, είναι αισιόδοξα τα μηνύματα που έχουμε για όλους τους Δήμους του νομού μας. Νομίζουμε ότι μπορεί να εκφραστεί αυτό που λέμε μια συσπήρωση ενός κόσμου που συνειδητοποιεί, που σήμερα θέλει να αγωνιστεί για μια διαφορετική κατάσταση στη ζωή του και από τους Δήμους του. Και νομίζουμε ότι και οι υποψήφοι μας εκφράζουν αυτό το στοιχείο και την ανανέωση, αν θέλετε, με θετική ενέργεια. Έχουμε και τους παλιούς υποψηφίους μας να πλαισιώνουν τα ψηφοδέλτια, αλλά και νέο κόσμο που μπαίνει στα ψηφοδέλτια μας. Συνδυάζεται, να το πούμε έτσι, η εμπειρία των παλιότερων γενιών με την ανανέωση, με ένα νέο δυναμικό, το οποίο είναι ωραίο να προσφέρει, να αγωνιστεί. Και είναι δοκιμασμένος κόσμος. Τον ξέρουν, δηλαδή ξέρουν πολύ καλά πως πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν κυριολεκτικά. Δεν είναι σε αυτό που λέμε στα μεγάλα συμφέροντα. Παλεύουν δίπλα στον κόσμο, ξέρουν τα προβλήματά του, είναι μέσα σε αυτά. Τέτοιος κόσμος πλαισιώνει τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης. Μάλιστα. Ο υποψήφιος στο Δοξάτο. Ο Μάριος Αμανατίδης είναι αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Είναι από εκεί, από την περιοχή. Είναι ούτε 30 χρονών. Κυρία Αιτοπούλου, είναι ακτινολόγος, όπως ξέρω. Ακτινολόγος. Είναι και στο κέντρο υγείας και στο γιατρός, νοσοκομείο. Ακτινολόγος στο νοσοκομείο της Δράμας. Στη Δράμα είναι ο Γιώργος Ομήτρου. Ναι, έχει ξανακατέβει. Πρώην γραμματέας Ιστομιακής Επιτροπής του ΚΚΕ στη Δράμα. Αυταπασχολούμενος γεωπόνος, γνωστός επίσης. Το ψηφοδέλτιο πώς πάει στη Δράμα τώρα? Στη Δράμα έχουμε σχεδόν κλείσει τα ψηφοδέλτια και στο Δήμο και στην Περιφέρεια γενικά έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε οριστικά. Ήμασταν στις τελευταίες συζητήσεις και εδώ θα εκφραστεί μια ανανέωση γενικότερα στο ψηφοδέλτιο. Νομίζουμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να ενισχύσουμε τα ποσοστά και τους ψήφους μας με περισσότερους δημοτικούς συμβούλους. Ούτως ή άλλως τώρα είναι και η απλή αναλογική. Μας διευκολύνει σε αυτό το τουλάχιστον. Υπέρ ή κατά? Κοιτάξτε, ποια ήταν η στάση του? Ψηφίσαμε. Το ψήφισε, πρέπει να πούμε. Ναι. Ψηφίσαμε. Και το θεωρούμε θετικό. Έτσι.
Αλλά από την άλλη, βέβαια, εντάξει, η εισηγητική έκθεση τι λέει του Υπουργείου, η κυβέρνηση τη βάζει ότι εμείς το κάναμε για να υπάρχουν συνενέσεις. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν σήμερα προϋποθέσεις ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα. Να διηγηθεί και η περιφέρεια και ο Δήμος. Δεν αγωνόμαστε, θα διηγηθούν μια χαρά. Μην στεναχωριέστε λοιπόν. Το ζήτημα είναι από ποιον θα διηγηθούν. Όχι αν θα διηγηθούν, γιατί να σας πω. Τις κρίσιμες αποφάσεις σε αυτόν τον τόπο, ξέρετε, όσο και να τσακώνονται τα κόμματα, με συνενέσεις πήραν. Τρίτο μνημόνιο. Πληστηριασμοί. Το μια σειρά... μνημόνιο 5 η ώρα το πρωί το ψηφίζανε. Αλλά το ψηφίσανε περισσότερο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ικανότητα και να του δώσουμε τα εύσημα σε αυτό, ότι είναι το μόνο μνημόνιο που κόντεψε να πιάσει, με εξαίρεση τους βουλευτές του Κουκουέ και μερικούς άλλους, έφτασε 270, θυμάμαι καλά, 260 ψήφους. Δηλαδή, σάρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνένεση που επέβαλε στη Βουλή. Και η Νέα Δημοκρατία εκείνη τη στιγμή ήταν δίπλα να δώσει την ψήφο, να στηρίξει, όπως και το Κινάλ και άλλα κόμματα, να στηρίξουν να περάσει το μνημόνιο για να σωθεί ο λαός φυσικά και όχι οι τράπεζες. Γι' αυτό το κάναν όλοι τους και οι μεγαλοβιομήχανοι για να σώσουν το λαό. Γι' αυτό και τώρα, μετά από τα τόσα δις στις τράπεζες, τους απελευθερώνουν για να μας κάνουν και τους πληστηριασμούς, είτε στα σπίτια είτε με τα επιχειρηματικά δάνεια. Θα περιμένατε και από την κοινωνία μια παραπάνω αντίδραση. Κύριε Παπατολίδη, σε όλα όσα εξιστορείτε είναι φυσικά και τα τοπικά θέματα. Σημαντικά, αλλά εδώ αναφέρεστε τώρα σε ένα κομβικό θέμα. Το 2015 συνέβη αυτό, πρέπει να πούμε. Λίγο μετά το δημοψήφισμα, στο οποίο ο λαός είπε ένα όχι, και μετά προέκυψε κάτι άλλο, και μετά προέκυψαν εκλογές, και βγήκε ενισχυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, από όσο θυμόμαστε, στις εκλογές του Αυγούστου, με μνημόνιο. Ο κόσμος φυσικά ακόμα νομίζει ότι τότε τον Αύγουστο δεν θα υπήρχε μνημόνιο. Ναι, ναι. Αλλά υπήρχε μνημόνιο. Υπήρχε μνημόνιο. Κοιτάξτε, ο κόσμος, εμείς λέμε, βεβαίως θα περιμέναμε παραπάνω αντίδραση. Να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, και γι' αυτό επιλέχθηκε κατά τη γνώμη μας, είναι ότι ήταν πιο ικανός από τη Νέα Δημοκρατία με τα αριστερά συθήματα που είχε να εγκλωβίζει το ριζοσπαστικό κόσμο, τον κόσμο που αγώνει. Δηλαδή, να σπείρει την μυρολατρεία. Ξέρετε, η μεγαλύτερη νίκη του συστήματος δεν είναι τα μέτρα που μπορείς να τα παίρνεις πίσω. Είναι η μυρολατρεία και η απογοήτευση. Να πεις στον κόσμο ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Τελείωσε. Δίπλωσε τα χέρια σου, μείνε στον καναπέ σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όχι, γέγονε, γέγονε. Όχι, γέγονε, γέγονε. Και επειδή αυτές τις μέρες ήμασταν μπροστά σε μια μικρή αλλά σημαντική κατά τη γνώμη μας για την εποχή που ζούμε επιτυχία, οι συνταξιούχοι με 160 κινητοποιήσεις 2 χρόνια, με χιλιάδες κόσμο και από τη Δράμα να κατεβαίνει εκατοντάδες κόσμος στις κινητοποιήσεις. Οι μόνες που έχουν κόσμο. Οι μόνες που έχουν κόσμο κατάφεραν να αυξήσουν το ποσοστό στη σύνταξη χειρίας από το 50% στο 70% και να συζητάνε σήμερα και για ορισμένες άλλες κατακτήσεις. Αυτό και να παγώσουν για 1-2 χρόνια. Δείχνει το δρόμο, λέτε. Δείχνει το δρόμο, γιατί θέλει σκληρό αγώνα και προσπάθεια. Δεν θα στην ιστορία κανένας δεν θα μας δώσει τίποτα. Και προεκλογικά να είναι, άμα δεν έχει κίνημα ο άλλος, άμα δεν έχει να συγκρούεται, άμα δεν καταλαβαίνει ότι δεν έχει τον κόσμο στο χέρι, τότε θα σου πει: α, εντάξει, αυτοί ρίχνουν κι άλλα μέτρα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι λειτουργούν. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι αν ξαναεμπιστευτεί είτε στις γενικές εκλογές είτε στις τοπικές εκλογές αυτές τις δυνάμεις και αυτά τα κόμματα, θα το βρει μπροστά του. Θα βρει μπροστά του, δηλαδή στην ουσία είναι σαν να περνάει ο ίδιος θηλιά στο λαιμό του απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Περιφερειακή συνείδηση επίσης, κύριε Παπατολίδη. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το ότι δεν υπάρχει ακόμα αυτή η περιφερειακή συνείδηση του να αισθάνεται ένας πολίτης της Ορεστιάδος με ένα πολίτη της Θάσου, της Αμοθράκης και του Παρανεστίου ότι είμαστε μέλη μιας οικογένειας ή του Νευροκοπίου. Δεν έχει περάσει αυτό. Πόσα χρόνια. Μόλις Δραμηνός, Καβαλιώτης, Ξαθιώτης. Πόσα χρόνια το ακούμε αυτό. Καταρχάς, περιφερειακή συνείδηση. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι μέσα στην περιφέρεια. Πάνω από 10 το ακούμε. Πάνω από 10. Από τότε που. Και πριν το θεσμό. Και από την ομαρχία. Και πριν το θεσμό, ναι. Και από τις ομαρχίες. Και τις υπερνομαρχίες. Γιατί είχαμε διευρυμένες εδώ. Τις υπερνομαρχίες. Λοιπόν. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο ανέκδοτο αυτό. Ναι, διευρυμένες ήταν το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Αλλά αυτό ήταν το πιο αστείο, κυριολεκτικά. Λοιπόν, να σας πω, περιφερειακή συνείδηση. Ωραία. Λοιπόν, όταν η περιφέρεια, το 96% του ΕΣΠΑ πηγαίνει σε μεγάλους ομίλους και το 4% φτάνει στα φτωχομεσαία στρώματα, τι περιφερειακή συνείδηση. Στην περιφέρεια μέσα, ξέρετε, ζει αυτός που έχει ένα τεράστιο εργοστάσιο, που υπάρχουν. Αυτός που σας είπα πριν, ο οποίος πήρε τις επιδοτήσεις από τη γεωθερμία, και ζει και ο φτωχός αγρότης που του λένε πλήρωσε φέτος τέλη στο νερό, πλήρωσε παραπάνω φορολογία. Στην ίδια την περιφέρεια, στο χωροταξικό, ψηφίζεται και το ψηφίζουν και άλλες δυνάμεις, η Λαϊκή Συσπήρωση το καταψήφισε. Λέει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση: υπάρχει πρόβλημα με το νερό, ας βάλουμε τέλη νερού, τέλη άρδευσης, γιατί πρέπει να μειωθούν οι αρδεύσιμες εκτάσεις. Και χαρατσώνει τους μικρούς. Απ' την άλλη, όμως, στις λατομικές ζώνες στη Θάσο, τους δίνει δικαίωμα πρόσβασης να μπουν σχεδόν μέσα στο Natura και να πάρουν πηγές νερού, που είναι πολλαπλάσια δαπάνη νερού για τα λατομεία στη Θάσο, από όσο κόβει. Ναι, για να μπορούν. Άρα λοιπόν, όταν συζητάμε για αυτά. Τι περιφερειακή συνείδηση, όταν νιώθει ο άλλος στην περιφέρεια μέσα
ότι εγώ κυριολεκτικά δεν με στηρίζει κανένας, ούτε η περιφέρεια του Δήμος. Τι ενιαία συνείδηση να έχει? Για να έχει ενιαία συνείδηση χρειάζεται μια περιφερειακή διοίκηση η οποία συγκρούεται, η οποία διαμορφώνει, η οποία σας είπα πριν. Θα πει, θέλετε να περάσει κύριο Τάπα από εδώ? Εγώ βάζω όρο. Φτηνό φυσικό αέριο, άμεση πρόσβαση σε φυσικό αέριο. Εδώ και τώρα να ξεκινήσουν τα έργα. Αυτό θα πει. Είμαι μια περιοχή με πλημμύρες, εδώ και τώρα αντιπλημμυρικά. Είμαι μια περιοχή που είμαστε είσοδο για ζωονόσους, το άλλο παράδειγμα που έχουμε, μια και τώρα υπάρχει το πρόβλημα με τα πτηνά στη Βουλγαρία, όπως έχετε ακούσει. Δεν γίνεται να υπάρχει αποδεκατισμένη κτηνιατρική υπηρεσία στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εδώ και τώρα προσλήψεις για να προστατευτούν. Ελάχιστη δράμα, ελάχιστη κυριολεκτικά. Στο 1 τρίτο από αυτό που υπήρχε κάποτε, που είναι οι ανάγκες. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ζητήματα που άλλο θα νιώσει, ρε παιδί μου, ότι έχω ένα. Πάντως γνωρίζετε πολύ καλά από όσο βλέπω και τα θέματα της πρωτοβάθμιας. Του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας που είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Τα βοσκοτόπια επίσης ένα θέμα, κύριε Παπατολίδη, το οποίο δεν έχει περάσει τόσο πολύ, πρέπει να πω, και στις τοπικές κοινωνίες. Τι πάει να γίνει με τα βοσκοτόπια και τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε πολλούς κτηνοτρόφους οι οποίοι είναι πραγματικά σε φοβερά δύσκολη κατάσταση. Ναι, μα... Και είναι η κοινωνική ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά δέχεται ένα κοινωνικό bullying, ή καλύτερα ένα bullying αυτή τη στιγμή από το σύστημα. Μα κοιτάξτε, είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο κόσμος κτηνοτρόφοι. Όταν στην περιοχή μας, για παράδειγμα, στην αγγελοτροφία που αφορά το κρέας, είμαστε η βασική περιοχή στην Ελλάδα, και ειδικά το ημιορεινό-ορεινό κομμάτι μας και τα λοιπά, εδώ πέρα μέχρι τη Ροδόπη. Και παίρνεις τέτοια μέτρα, όταν για παράδειγμα και στο γάλα έχεις μειώσει τεράστια την τιμή και όπως είπατε στα βοσκοτόπια και με τα δικαιώματα έχεις περιορίσει πάρα πολύ και με τους δασικούς χάρτες έρχεσαι και τοξίνεις παραπέρα το πρόβλημα. Κάναμε δάσος όλη την Ελλάδα. Χωρίς να υπάρχει σήμερα μελέτη και κυριολεκτικά πρόχειρα το λύνουν και τα λοιπά, χτυπώντας τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους. Όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, όταν ενισχύει μόνο με επιδοτήσει πολύ μεγάλε επενδύσει και όχι τι μικρέ μονάδε για να αντέξουν, όταν για παράδειγμα φέτο έχει φτάσει, άμα ακούσετε την τιμή που άκουσα από μερικού συνοτρόφου στα Μνορίφια, από αλλού εδώ δεν έχουμε τόσο μεγάλο σε σχέση με άλλε περιοχέ. Α πούμε στον Βόρειο Ευρώ δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα. Σου λένε 2-2,5, πουλάνε 3 ευρώ το πολύ στον έμπορο κτλ. Μιλάμε για τιμέ ξεφτύλα, δεν βγάζουν το κόστο. Πού να αντέξει αυτό ο κόσμο? Και αυτό είναι οι κατευθύνσεις και γι' αυτό λέμε ότι εδώ χρειάζεται διεκδίκηση. Το αρνί 15 δηλαδή. Ναι. 5 κιλά αρνί 15. Ναι, 15. Και εμείς πάμε και το αγοράζουμε 5-7-35, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, στην καλύτερη που πέσανε οι 5-9-45. Ναι, στην καλύτερη λέω 5-7-35. 5-9-45. Και με κόστος 30. Έτσι, με κόστος 30. Όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά, η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν θα αντέξει. Και εδώ πρέπει να δει τη ρίζα του ζητήματος. Δεν είναι μόνο ένας υπουργός κτλ. Είναι ότι αυτά είναι κατευθύνσεις, όπως στην περιοχή μας. Όταν όλοι λέγανε θα γίνουμε η αγορά στην Ευρώπη των 200 εκατομμυρίων για τα αγροτικά μας προϊόντα, χρυσά κουτάλια κτλ., ακούγαμε διάφορα και φτάσαμε εδώ τα χωριά τα δικά μου. Από τι ζούσαν, για να μιλήσουμε καθαρά, πρέπει να γυρίσουμε? Από τον Μπασμά. Από τον Μπασμά ζούσαν. Και Μπασμά τελείωσε, καθάρισε. Κυριολεκτικά μείναν μερικά χωριά στη Ροδόπη και στην Ξάνθη και φέτος είναι ξεφτελιστικές. Συλλεκτικά. Και ξεφτελιστικές τιμές. Και η Ελλάδα από δεύτερη καπνοπαραγωγό στον κόσμο έχει κατρακυλήσει. Και δεν είναι καπνό. Έχουμε όμως μουσεία καπνού για να μας θυμίζουν, ναι, ότι κάποτε πολύ είχαμε. Να πάμε, αλλά ότι είχαμε καπνό. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό ήταν ευρωπαϊκή. Αυτό είναι σφραγίδα της Ευρωπαϊκής. Λέτε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ότι ούτε το ότι δίναν χρήματα στους αγρότες για την αγρανάπαυση. Γαλά, και μετά αυτά τα χωράφια γίνανε φωτοβολταϊκά, ας πούμε, ναι, ναι. Ή γίναν χέρσα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι γεγονός ότι η περιοχή είναι. Ζαχαρότεφλο. Έχει ένα ατέλειο το κάμπο και πλούσιο κάμπο, αλλά έχει και πάρα πολύ μεγάλη κτηνοτροφία και ότι και αυτά τα θέματα πρέπει να τα αγγίξει η περιφέρεια. Μα εδώ είναι μεγάλο ζήτημα από τη Σκοπιά. Σας λέω τώρα για παράδειγμα, στην περιφέρεια έχουν πάει οι διευθύνσεις, η κτηνιατρική διεύθυνση Γεωργίας έχουν ενταχθεί στην περιφέρεια. Λέω, ένα ζήτημα είναι οι υποδομές αυτών των υπηρεσιών, έτσι, και πώς στηρίζουν τους αγρότες, τους φτωχούς αγρότες κτλ. Εκεί πρέπει να διεκδικήσει, να πει όχι, τους πήρα βασάνιστα και δεν έχω προσωπικό, έχω να πάρω προσωπικό, είναι όλοι με μπλοκάκι οι εργαζόμενοι που έρχονται. Χρειάζεται μόνιμες προσλήψεις για να μπορώ να στηρίζω τον πληθυσμό. Για να μπορώ, πώς το λένε, να είμαι δίπλα του, είτε στις ασθένειες είτε σε άλλα ζητήματα τι που έχει. Τι εικόνα αντιμετωπίσατε, κύριε Παπατολίδη? Πήγατε Εύρο, ναι, έχετε, ναι, πάει Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, σε όλους τους νομούς. Και έθασον. Τι εικόνα αντιμετωπίζετε δηλαδή? Αυτό που βιώνετε και συζητάτε κι εσείς με τον κόσμο. Αυτά τα πραγματικά, αυτά που λέτε καθημερινά προβλήματα, αυτά που είναι ο βραχνάς. Στους εργάτες η χαμηλή μισθή, ο φόβος της ανεργίας που υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι ή η ανεργία που ακόμα παραμένει σε πολύ μεγάλα ποσοστά.
Ανοίγει το ζήτημα του δημογραφικού που έχει να κάνει με το γεγονός ότι κυριολεκτικά δεν υπάρχει παραγωγή σε μια σειρά χωριά. Και καλά χωριά, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αδειάζουν οι νομοί, πρέπει να, να σας πω ένα παράδειγμα. Και αδειάζουν αναλογικά. Δηλαδή, αν πάμε στο νομό Σερών, αδειάζει με την ταχύτητα δύο φορές από τη Δράμα γιατί είναι διπλάσιος. Ναι, ναι, ναι. Μα... Όλοι οι νομοί αδειάζουν ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Μα όταν, για παράδειγμα, και καλές περιοχές με την έννοια ότι υπήρχε ένα καλύτερο λίγο εισόδημα, π.χ. στην περιοχή του. Τώρα ήμουνα στον Εύρο, στη Βίσα, με τους σκορδοπαραγωγούς, που το σκόρδο είναι μια δυναμική, ήταν μια δυναμική καλλιέργεια. Έτσι θέλει πολλή δουλειά, αλλά ήταν μια που άφηνε εισόδημα. Μια περιοχή που παλιότερα είχε τέφλα και τώρα δεν έχει. Τους είχε μείνει το σκόρδο και κάνανε μια ένωση σκορδοπαραγωγών να το παλέψουν. Τώρα τους εισάγαν τα Κινέζικα, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε συμφωνία με Κίνα και Σάγη. Έχει, επίσης, και βέβαια, είναι. Να σας πω, στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, κανείς δεν γνωρίζει ότι δεν έκλεινε στην τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ. Η καθυστέρηση να κλείσει σχεδόν 2 χρόνια έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις που κάνει η Γερμανία κατά βάση με την Κίνα και με άλλες χώρες για να εξάγει ειδικά τις βιομηχανικά προϊόντα και να εισάγει αγροτικά προϊόντα από αυτές τις χώρες. Μα η μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη στη βιομηχανία καθορίζουν τελικά και αν θα έχουμε δικά μας ντόπια προϊόντα στην αγροτική παραγωγή. Σου λέω, εγώ θέλω καλύτερους όρους από μένα, απελευθερώνω να φέρω και φτηνότερη πρώτη ύλη και διαλύω, καταστρέφω κυριολεκτικά τους παραγωγούς εδώ. Και αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε ζήσει χρόνια. Η Ελλάδα με θετικό αγροτικό συζύγιο, όταν μπήκε στην τότε ΕΟΚ, σήμερα κατέληξε σε μια χώρα η οποία έχει σοβαρό. Η οποία έχει αυτάρκεια σε μοσχάρι, οποία, σε είναι δεν έχει σε τίποτα. Είναι απαράδεκτο σε μια χώρα που έχει τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, που έχει έμπειρο αγροτικό δυναμικό, που έχει έμπειρο γεωπονικό. Δηλαδή, πάμε να τα ανατρέψουμε, λέτε, γιατί η περιφέρεια δεν μπορεί να βάλει όριο και να πει δεν θα. Εμείς λέμε, πάμε να συγκρουστούμε με όλο αυτό. Πάμε να διεκδικήσουμε από καλύτερες θέσεις. Πάμε να στείλουμε μήνυμα ότι όλο αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε πλέον, την καταστροφή της μικρομεσαίας αγροτιάς των εργαζομένων του λαού. Πάμε να στείλουμε μήνυμα ότι αυτό δεν μας εκφράζει, αυτό πρέπει να πει πλειοψηφία και να ανοίξουμε δρόμο διεκδίκησης για μια καλύτερη ζωή. Για πέστε μου τώρα και κάτι ακόμη για το θέμα του οδικού άξονα, το οποίο το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παπατολίδη. Οδικός άξονας Δράμας Καβάλας, οδικός άξονας Δράμας Μεσολακιάς. Ναι. Αμφίπολης, όπως λέγεται. Ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα δύο ζητήματα? Όταν έγινε το αναπτυξιακό που δεν συζητήθηκαν πάνω και μάλιστα είχαμε συνάντηση με το τεχνικό επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας στην περιοχή μας, στην Καβάλα, είχαμε πει ότι αυτά τα έργα από τη στιγμή που δεν συνδέονται με τους μεγάλους ενεργειακούς σχεδιασμούς, γιατί τότε μπήκε πρόσβαση στην κάθετη διασύνδεση με τη Βουλγαρία, στη σιδηροδρομική Εγνατία, στα υπόλοιπα έργα. Και έμεινε πίσω, αν θυμάστε, δεν συζητήθηκε σχεδόν καθόλου, ενώ υπήρχε μελέτη για τη σύνδεση Καβάλας Δράμας. Τουλάχιστον είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Η μελέτη φυσικά δεν σημαίνει και έναρξη του έργου. Όχι, βέβαια. Εδώ υπάρχει ένα προαπαιτούμενο. Εδώ υπάρχει 30 χρόνια μελέτη για το νερό στο θησαυρό που θα κατέβαινε και θα πότιζε τον κάμπο της Δράμας. Πόσες φορές το έχετε δει και το έχετε ακούσει προεκλογικά? Έτσι, αυτό έρχεται συνέχεια, το νερό κατέβαινε. Από το 88 πρέπει έτσι, να πω. Από τότε που έγινε που ξεκίνησε το έργο. Κάναμε και μια τρύπα, πρέπει να πω. Για να έρθει το νερό. Γίνει με την πλατανόβρηση σύνδεση. Ναι, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Λοιπόν, ξεχάσαμε το τέμενο στο οποίο ήταν να γίνει ένα. Το τρίτο φράγμα και το οποίο ανά 5 χρόνια, έτσι. Δεν ξέρω, κύριε Παπατολίδη, το παρακολουθείτε. Το ξαναφέρνουμε στην επικαιρότητα και το ξαναπαίρνουμε πίσω. Το οποίο είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν, το λέω γιατί αυτό θα δίνει και ανάσα και στους αγρότες και θα αύξηνε την παραγωγικότητα. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα κατά τη γνώμη μας είναι κρίσιμα να μπουν μπροστά. Δηλαδή, στην ουσία, ζητήματα που αφορούν τη ζωή του κόσμου που πρέπει να τα βάλει, να τα συζητήσει και να τα διεκδικήσει. Και δεν φτάνει αυτά να πηγαίνουν μόνο, ξέρετε, σαν ερώτηση από εμάς στη Βουλή ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Χρειάζεται να υπάρχουν από κάτω κόσμος που τα διεκδικεί, τα παλεύει, να πιέζει, να στριμώχνεται, αυτό που λέμε, και το κράτος και την περιφέρεια, να στριμώχνονται σε αυτές τις πλευρές για να μπορούν να προωθούνται τέτοιου είδους λύσεις και τέτοια έργα. Αλλιώς, κυριολεκτικά θα είναι στον αέρα. Τουρισμός. Γίνεται μεγάλη κουβέντα. Κοιτάξτε, για μας τουρισμός, για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται, γιατί όντως ο τουρισμός, εντάξει, στη Δράμα δεν έχουμε αυτό το στοιχείο. Στη Θάσο, για παράδειγμα, στην Καβάλα, οδήγησε σε μια αύξηση της κίνησης μπορεί και κοντά στο 40%. Οι εργαζόμενοι όμως είναι με πολύ άσχημες συνθήκες και με λιγότερα μεροκάματα, με μείωση του μισθών τους κατά 20% περίπου, ενώ αυξήθηκε 40% και τα κέρδη. Για μας τουρισμός, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ένα πράγμα. Ο εργαζόμενος της Δράμας μπορεί να κάνει τουρισμό? Ο αυταπασχολούμενος της Δράμας μπορεί να κάνει τουρισμό? Γιατί κοιτάξτε, πολλή συζήτηση για τον τουρισμό, να γίνουμε τουριστική χώρα, και έχουμε φτάσει ένας στους δύο Έλληνες, μάλλον το 57%, να μην μπορεί να κάνει ούτε 6 μέρες τουρισμό το χρόνο. Δεν μπορεί να έχουμε αυτές τις υποδομές αυτή τη χώρα
και ο λαός μας να μην μπορεί να κάνει το τουρισμό. Καταργήσαν και τα λίγα προγράμματα που υπήρχαν παλιότερα, έχουν φέρει κάποια μερικά, τα θυμάστε, του κοινωνικού τουρισμού. Φέραμε τα για το αγρότες, αλλά ήταν πάρα πολύ περιορισμένα, καμία σχέση. Έχει γίνει πανάκριβο προϊόν, έχουν δυστυχώς, το βιώνουμε και εμείς που ζούμε στις πόλεις, σε περιοχές τουριστικές έχουν εκτιναχτεί τα νίκια για τον τοπικό πληθυσμό, για έναν κόσμο που δεν έχει δικό του σπίτι. Γιατί δυσκολεύει έχουν και η ζωή αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν διακοπές, ναι, αλλά θέλουν να μείνουν. Θέλουν να μείνουν. Είναι γεγονός. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, εμείς λέμε... Το καλοκαίρι ξενικιάζεται το σπίτι και ξαναμπαίνει στο Σεπτέμβριο. Ναι, και απ' την άλλη, εμείς είμαστε σε κόντρα και επειδή ο κύριος Αντωνιάδης άκουσε και μια πρόταση του, λέει πρέπει να προσελκύσουμε τις μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό. Οι μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό στη Ρόδο, για παράδειγμα, και στην Κέρκυρα που φέραν το All Inclusive, τους βραχιολάκηδες που λένε, τα μεγάλες μονάδες των χιλίων, έχουν ρίξει μέχρι 25% την κίνηση στα μαγαζιά. Γιατί αυτός που θα πάει σε αυτή τη μονάδα θα φάει. Το μόνο που είναι ελληνικό, λέει, είναι ο αέρας εκεί. Και τα νερά. Μα δεν είναι μόνο το θέμα του ελληνικού, είναι το θέμα ότι ο φταπασχολούμενος που έχει έξω μια ταβερνούλα, ένα μαγαζάκι, όλα γίνονται μέσα σε μια τεράστια μονάδα που εργαζόμενοι είναι δούλοι κυριολεκτικά. Αυτός παίρνει μεγάλα πακέτα, συνεργάζεται με τεράστιους ομίλους. Να δούμε το λαό, λέτε. Εσείς ξεκάθαρα λέτε σε όλους τους τομείς. Ναι, και λέμε ότι και εκεί τι να το κάνεις τώρα, και να μιλάς το... ότι ανέβηκε ο τουρισμός Σλοβάκων, ας πούμε, σε ένα νησί ή. Καλό ή, είναι. Ή Βρετανών ή οτιδήποτε άλλο, ή Σουηδών, όταν ο πολίτης δεν μπορεί να έτσι κάνει 30 χιλιόμετρα πάνω να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Έτσι, όταν για παράδειγμα, και αυτό ήταν ένα παράδειγμα με την Πάτρα, ας πούμε, να σας το πω. Όταν δημιουργούνται πλάσεις που πρέπει να κάτσεις και να πληρώνεις και 3 και 4 ευρώ και αν και κανένα δύο παιδιά σου κοστίζει πέρα της βενζίνης έλα ένα 15, έτσι και κλείνουν όλες οι παραλίες, στην Πάτρα απελευθέρωσε μια παραλία και έβαλε δωρεάν εξαπλώστρες. Και δωρεάν δηλαδή έκανε την πλάζο ο Δήμος και είπε ο κόσμος εδώ θα έρχεται δωρεάν να κάθεται και να έχει και τη σκιά του, να έχει και μια υποδομή με ευθύνη του Δήμου. Και όχι να ιδιωτικοποιείται με το ΤΑΙΠΕΔ και η Καλαμίτσα, η Χρυσή Αμμουδιά και οι τελευταίες οάσεις, να το πούμε απελευθερωμένες. Γιατί μας αφορά κιόλας. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Γιατί δράμα θα πάμε στην Καβάλα που λόγος να κάνουμε τον μπάνιο. Όταν λοιπόν αυτά ή πρέπει να υπάρχουν σήμερα κοινωνικές υποδομές και κατασκηνώσεις και μονάδες, να το πούμε έτσι, που να μπορούν να έχουν από φτωχές οικογένειες, νεολαία, άτομα με ειδικές ανάγκες, υποδομές, άτομα με ειδικές ανάγκες, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τουρισμό. Πώς κρίνετε τώρα εσείς το ότι εδώ είστε υποψήφιος περιφερειάρχης με τη λαϊκή συσπήρωση, πρέπει να πούμε. Λέτε ξεκάθαρα εσείς, όπως και όλα τα στελέχη του ΚΚΕ που κατεβαίνουν, ότι εμείς είμαστε ΚΚΕ. Στις περιφερειακές εκλογές, θα το χαρακτήριζε έτσι, έχει δοθεί η λογική των πολιτικών εκλογών και θεωρούνται όπως και οι ευρωεκλογές καθαρά με πολιτικό στίγμα, τουλάχιστον από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Ναι. Πόσο σχολιάζεται αυτό, εμείς κύριε Κατσιμίγα, ότι... και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πω ανακοινώνει υποψηφίους, ανακοίνωσε ναι. Εδώ τον κύριο Κατσιμίγα, ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη ένα συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιαννούλη. Στη Δυτική Μακεδονία είναι ο νυν περιφερειάρχης, δηλαδή σε όλες τις περιφέρειες κατεβάζουν τα μεγάλα κόμματα. Εντάξει, ούτως ή άλλως, κακά τα ψέματα. Είναι βαθιά πολιτικές εκλογές από τη σκοπιά των μέτρων που θα έρθει απέναντι στο ερώτημα. Θα εφαρμόσω τα μέτρα της κυβέρνησης, θα εφαρμόσω τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα πάρεις πάρα πολύ πολιτικές αποφάσεις. Θα έχω ένα χωροταξικό σχέδιο που θα εξυπηρετεί τους λίγους ή θα έχω ένα χωροταξικό σχέδιο που θα εξυπηρετεί τους πολλούς. Άρα πολιτικά είναι τα ζητήματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Δεν είναι απλά πολύ περισσότερο η περιφέρεια, δεν έχει μια ομπρέλα που θα τη βάλει από εδώ ή από εκεί. Έχει σε μεγάλα ζητήματα, ακόμα και τα έργα που θα προκρίνει ποια θα είναι. Θα είναι αυτό που σας είπα τα αντιπλημμυρικά ή θα είναι έργα που θα στηρίζουν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά είναι πολύ πολιτικές εκλογές. Βέβαια, κοιτάξτε, δεν λείπουν και αυτοί που λένε ότι είναι ανεξάρτητοι. Τα ακούτε κατά περίοδο. Βγαίνουν και διάφοροι και σου λένε είναι ανεξάρτητοι. Οι οποίοι βέβαια μέχρι χτες μπορεί να ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή βλέπουν ότι. Δεν τραβάει έχουν αυτό. Πολιτικό χρώμα πάντως αυτές οι εκλογές. Έχουν πολιτικό χρώμα και είπατε και η Νέα Δημοκρατία έβαλε τέτοιο ζήτημα και εμείς λέμε βάζουμε ζήτημα και λέμε ότι πρέπει να είναι όπως λέει η Νέα Δημοκρατία δημοψήφισμα για το ΣΥΡΙΖΑ και λέμε ωραία να είναι δημοψήφισμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοεί το τρίτο μνημόνιο που το ψήφισε και αυτή να είναι δημοψήφισμα και για τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως από όσο βλέπω τουλάχιστον για τα πρόσωπα δεν σημαίνει ότι ο Παπατολίδης που είναι ΚΚΕ και είναι υποψήφιος περιφερειάρχης του ΚΚΕ θα έχει ένα ψηφοδέλτιο μόνο ΚΚΕ. Είδα δηλαδή πρόσωπα τα οποία. Δεν ανήκουν στον χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος και θα είναι υποψήφιοι μαζί. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Τους εργαζόμενους, τον απλό κόσμο, τους επιστήμονες, σε αυτούς που ανησυχούν που μεταναστεύει τα νέα παιδιά, ειδικά την νεολαία που έχει εμπειρία τώρα. Τι θα πει, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάω να σπουδάσω και να είμαι με ένα ερωτηματικό, αν θα μείνω στον τόπο μου, θα σπουδάσω, θα πάρω τόσες γνώσεις και θα τις αξιοποιήσω για το καλό του τόπου μου, του λαού μου κτλ. Απευθυνόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Στα νέα παιδιά που ζουν την αγωνία, πάνε να πιάσουν δουλειά και δουλεύουν με 300 και 400 ευρώ. Και λέμε να κάτσουν να σκεφτούν.
Μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά να έχουν και αντιρρήσεις σε πλευρές της πολιτικής του. Σήμερα χρειάζεται ένα μέτωπο απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται ένα μέτωπο διεκδίκησης που να συγκρούεται με αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να συμπληρωθεί αυτός ο κόσμος, ό,τι και να ψήφισε μέχρι χτες. Τέτοιο κόσμο εμείς θέλουμε στα ψηφοδέλτια μας. Δεν του βάζουμε, δεν ζητάμε να σας το πω έτσι την πολιτική του ταυτότητα μέχρι χτες. Ζητάμε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτά που του λέμε, σε αυτά που σας είπα. Άσχετα την ψήφισε μέχρι χτες. Μπορεί να συμφωνήσει να διεκδικήσουμε από κοινού, να συγκρουστούμε με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή στην Πάτρα τώρα δεν είναι δυνατόν να έχουμε, ας πούμε, 40. Τον δήμαρχο Πάτρας πρέπει να πω πάντως. Τον έχουμε μνημονεύσει σήμερα. Πολλές φορές, ναι. Πώς το λένε τον κύριο δήμαρχο? Τον κύριο Πελετίδη. Ή στο Χαϊδάρι, για να μην παίρνουμε στην Πάτρα. Και Πόντιος κιόλας. Ναι. Πόντιος στην Πάτρα, δήμαρχο. Αυτό είναι, γι' αυτό. Λοιπόν. Και εσείς Πόντιος από σου. Θρακιώτης και Πόντιος. Λοιπόν, όταν δεν μπορεί, ας πούμε, εκεί πέρα που βγήκε ένα δήμαρχο μετά, μπορεί να βγει με 40%. Να είναι 40% κομμουνιστές. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έχουμε συνέστηση. Τι γίνεται? Ξέρουμε ότι ψηφίζει κόσμος και συμπαρατάσσει κόσμος που δεν έχει σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα, με την Ελλάδα, είναι ψηφοφόρος του. Αλλά εκτιμάει, βλέπει ότι είμαστε καθαροί απέναντί του, εκτιμάει καθαρά ποια συμφωνία. Ξέρει, αν θέλετε, ότι την επόμενη μέρα, ξέρετε έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, ότι εμείς σε αυτό που λέμε θα είμαστε εντάξει. Γιατί εδώ βλέπετε κάτι βουλευτές, τους ψηφίζουμε και περνάνε 6-7 κόμματα. Έχουμε ξεχάσει από ποιο κόμμα έχουν περάσει. Αυτά ζούμε τελευταία και στη Βουλή. Ναι. Έτσι, και στις δημοτικές. Είναι παραγμιακή κατάσταση. Δηλαδή δεν ξέρεις. Μα ξέρετε, αυτά τα χρόνια ο κόσμος τι πρόβλημα έχει. Και το βάζαμε καμιά φορά, μας έλεγε και ένας κόσμος, εσείς μιλάτε μόνο για την αντιπολίτευση. Που λέμε εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, αλλά όχι όπως εννοούν τα κόμματα τα σημερινά ή εννοούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφαλαίο. Θέλουμε να κυβερνήσουμε με μια άλλου τύπου διακυβέρνηση, έτσι. Λοιπόν, αλλά λέμε σήμερα υπάρχει ανάγκη για την πολίτευση. Φάνηκε αυτά τα χρόνια. Όταν όλα τα κόμματα. Συμφωνία των Πρεσπών. Τους είχαν στο χέρι κόμματα. Έδωσε εντολή οι ΗΠΑ και στα Σκόπια και στην Ελλάδα. Διαλύθηκαν κυριολεκτικά κόμματα για να περάσουν ή να περάσει συμφωνία. Μνημόνιο. Έπεσε εντολή, πρέπει να τη στηρίξετε. Απ' έξω και από μεγάλους ομίλους από μέσα. Στήριξαν. Λοιπόν, έχει ανάγκη πέρα από την κυβέρνηση. Εδώ ο λαός μας δεν βρέθηκε απέναντι μόνο σε μια κυβέρνηση που ήταν απέναντί του. Βρέθηκε σε μια αντιπολίτευση. Η οποία δεν ήταν αντιπολίτευση, απλά πράγματα. Δεν ήταν στο πλευρό του. Γι' αυτό θέλει σήμερα ισχυρό. Τι προγραμματίζετε στη συνέχεια, κύριε Παπατολίδη? Εμείς έχουμε ούτως ή άλλως το επόμενο διάστημα συγκεντρώσεις σε όλη την περιοχή και στην Ελλάδα. Θα κορυφωθούν την τελευταία. Θα πάτε σε όλους τους Δήμους, λογικά. Σε όλους τους Δήμους, σε όλες τις περιοχές κυριολεκτικά. Τώρα και με τα κλιμάκια του Περιφερειακού, των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων και Δημοτικών υποψηφίων Δημάρχων κτλ. Θα γυρίσουμε όλους τους Δήμους. Θα έχουμε τις κεντρικές πολιτικές συγκεντρώσεις που θα γίνουν από 15 έως 25 Μάη περίπου. 22 Μάη εδώ στην περιοχή. 15 ξεκινάει, 22 Μάη ολοκληρώνονται. Θα ανακοινωθούν σύντομα και οι ομιλητές. Το περιφερειακό ψηφοδέλτιο πότε θα ανακοινώνεται, στη Δράμα, ας πούμε? Είχαμε ανακοινώσει μεγάλο κορμό. Την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται και θα ανακοινωθεί. Ήδη έχει ολοκληρωθεί. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί και το υπόλοιπο. Με συνέντευξη τύπου ή με εκδήλωση θα το καταλήξουμε. Σε αυτό τη μορφή δεν έχουμε κλείσει. Πλήρες ψηφοδέλτιο θα έχετε. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα να πω και ένα νέο για τους Δραμινούς. Δεν θα είναι πολιτική εκδήλωση, θα είναι προσωπική εκδήλωση για ένα βιβλίο, αλλά αξιόλογο, που θα βρίσκεται στο όνομά μας σε μήνα διγενή υποψήφια. Άγιε, σε μήνα είναι εξαιρετική. Στο public. Καλό είναι, τώρα διαφημίζω βέβαια το μαγαζί, δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, σε κατάστημα βιβλιοπωλείο στην πόλη μας. Θα παρουσιάσει ένα. Πρώτη φορά υποψήφια, από όσο ξέρω. Ναι, πρώτη φορά. Στο παρελθόν έχει συμπαραταχθεί ξανά με το κόμμα, αλλά πρώτη φορά είναι υποψήφια. Έτσι, και θα βρίσκεται και στην πόλη μας. Εμείς θα τη στηρίξουμε πάντως με τη συμμετοχή. Να είστε καλά, κύριε Παπατολίδη. Καλό αγώνα, καλή προσπάθεια. Ήταν εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Παπατολίδης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με την Λαϊκή Συσπήρωση, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.